Λοιπόν, Έμα, έχω μια καταπληκτική ιδέα και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα. Για να ακούσω την ιδέα σου, γιατί πάλι θα μπλέξουμε. Να ξέρεις ότι είμαι μικρή. Μην ανησυχείς, δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Αναρωτιέμαι τι ιδέα πάλι έχει ο Αλέξανδρος για μένα. Παιδιά, είμαι λίγο κουρασμένη. Θα κοιμηθώ για λίγη ώρα, κάντε ησυχία. Εντάξει, μαμά, μην ανησυχείς, θα σε ξυπνήσουμε το πρωί. Είναι κανείς εδώ? Από την πρόνοια είμαι. Η πόρτα ανοιχτή και κατευθείαν μπαίνει στην κουζίνα, η οποία δεν είναι καθαρή. Το ψυγείο σε άθλια κατάσταση. Μα τι οικογένεια είναι αυτή και δεν έχει και τίποτα μέσα. Αμέσως πρέπει να γράψω τις σημειώσεις αυτές. Ωχ, Αλέξανδρε, τι πας να κάνεις εκεί? Ωχ, έπεσε πάνω μου η τηλεόραση. Ωχ, περίμενε, αίμα. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Θα σου δέσω την τηλεόραση. Παιδιά μόνα τους που παίζουν με επικίνδυνα υλικά. Λοιπόν, θα είσαι ο προσωπικός κουβαλτής της τηλεόρασης. Όπου πηγαίνω θα έρχεσαι μαζί μου. Απροστάτευτα παιδιά που παίζουν με επικίνδυνες συσκευές. Ουχ, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, ποια είσαι? Εγώ είμαι μία κοινωνική λειτουργός. Ήρθα να ελέγξω το σπίτι. Ωχ, δεν μπορώ να την κουβαλήσω. Είναι πολύ βαριά. Ωχ. Θα μπορέσεις. Η μαμά μας λέει πάντα ότι πρέπει να προσπαθούμε. Και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων. Αλλά πού είναι οι γονείς, νεαρέ? Ωχ, άσε με πια στην ησυχία μου, κυρία μου. Θέλω εδώ πέρα να κάνω ένα πείραμα, δεν βλέπεις? Μας έχετε κάνει κάποια πλάκα εδώ πέρα. Νεαρός με προβλήματα συμπεριφοράς. Τι γράφεις εδώ πέρα και γράφεις το τευτέρι σου? Νεαρέ, πες μου αμέσως πού είναι οι γονείς σου. Δεν ξέρω. Α, ξέρω. Η μαμά κοιμάται στον καναπέ. Είμαστε μόνοι μας εδώ. Εγκατάλειψη ανηλίκων και γονέας στο καναπέ. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση βρήκα. Ευτυχώς που ήρθα. Πρέπει να γράψω όλα τα γεγονότα. Έλα, Έμα. Κάνε λίγο μπροστά. Έλα, μπορείς να την πιάσεις. Οχ. Οχ, λίγο ακόμα έχουμε μέχρι το δωμάτιό μου. Δεν μπορώ, πονάω. Έλα, θα σου δώσω λεφτά άμα το κάνεις. Ανταλλαγή υπηρεσιών με χρήματα. Οχ, αυτό τώρα ακούστηκε κάπως που το είπα. Πάω να ερευνήσω και τον επάνω όροφο. Ντέιβ, Ντέιβ, γιατί με έχεις αφήσει μόνη μου. Τι έχω πάθει να βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο. Και άλλο παιδί που κλαίει. Τι σημαίνει, κορίτσι μου? Ποια είστε εσείς, τι δουλειά έχετε εδώ? Ησυχία, είμαι η κοινωνική λειτουργός. Ήρθα να ερευνήσω το σπίτι σας. Τι συμβαίνει, γιατί κλαις? Αχ, τι να σας πω, ζω ένα δράμα. Αυτή την εποχή τυχαίνει να... Ναι. Να με θέλουν δύο. Ο Ντέιβ και ο Φίλιπ. Και δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Εφηβικό δράμα χωρίς την στήριξη των γονέων. Ήρθα. Πού είναι όλοι? Επόμενη η μέση μου. Δεν μπορώ άλλο με αυτή τη τηλεόραση. Τι σημαίνει εδώ πέρα? Η Αλίκη κοιμάται. Γεια σου μπαμπά, τι κάνεις? Ήρθε μια κυρία και μας έλεγε κάτι παράξενα. Αλέξανδρε, παιδί μου, τι ακριβώς κάνεις εκεί με την αδερφή σου? Μα είναι δυνατόν να της έχεις βάλει τη τηλεόραση να την κουβαλήσει? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά πρέπει να κάνω τις ασκήσεις μου. Με αυτά που συμβαίνουν έχω παραμελήσει στο σχολείο. Παραμέληση σχολικών μαθημάτων. Μόλις εμφανίστηκε ο πατέρας θυμωμένος και φωνάζει στα παιδιά.
Μα είναι δυνατόν να έχεις βάλει την τηλεόραση πάνω στην αδερφή σου. Θα της προκαλέσεις κάποιο κακό. Ουχ, δεν το κατάλαβα. Απλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Φαντάσου η Έμα να κυκλοφορεί παντού με την τηλεόραση. Ο γονέας δεν αντιδράει σε αυτό που βλέπει. Με συγχωρείτε, ποια είστε εσείς? Είστε κάποια φίλη της Αλίκης? Όχι, είναι μια κυρία που ολογράφησε ένα τετράδιο. Το παιδί είναι ακόμα σε αυτή την κατάσταση, χωρίς να το βοηθάει κάποιος ενήλικας. Αχ, σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε. Ορίστε, Αλέξανδρε, κοίτα τώρα τι μου έκανες. Αλέξανδρε, παιδί μου, αυτό που έκανες στην αδερφή σου είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, να μην ξαναεπαναληφθεί. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να τους βάλετε μια πιο σοβαρή τιμωρία? Όχι, εμείς έτσι συμπεριφερόμαστε τα παιδιά μας. Συγγνώμη, από πού είστε? Κάτι είπε ότι είναι μια κοινωνική... Είμαι κοινωνική λειτουργός. Αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα είναι απερίγραπτα. Η έκθεσή μου θα είναι καταιγιστική. Λοιπόν, παιδιά, θα φύγετε μαζί μου στο ίδρυμα. Δεν σας αφήνω λεπτό εδώ. Τι γράφει εδώ πέρα? Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Έκθεση από κοινωνική λειτουργό? Βεβαίως. Πρέπει να συμφωνήσετε ώστε να πάρω τα παιδιά για το καλό τους στο ίδρυμα. Μα τι είναι αυτά εδώ πέρα που γράφετε? Ποιο ίδρυμα? Τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλή οικογένεια και αγαπάμε πάρα πολύ τα παιδιά μας. Σας παρακαλώ, περάστε γρήγορα έξω, διότι θα καλέσω την αστυνομία. Α, μαμά, μη μας αφήσεις. Μη μας αφήσεις να μας πάρει αυτή η κυρία. Ναι, γεια σας. Αστυνομία Playmobil City. Ο Αλέξ... σας παρακαλώ, μην παίρνετε την αστυνομία. Είμαστε δημόσιος φορέας. Έλα εδώ πέρα. Γιατί φεύγεις? Ναι, ναι. Ναι, ήρθε στο σπίτι μας και έκανε μία έρευνα. Άκου να δεις τι γράφει. Μα πώς τα έβγαλε όλα αυτά από τη φαντασία της? Δεν ξέρω, μίλησα με την αστυνομία και μου είπαν θα με ενημερώσουν για αυτή την επίσκεψη. Μου φαίνεται λίγο ύποπτο. Μα είναι δυνατόν να έχει γράψει τέτοια πράγματα? Είμαστε εμείς τέτοιοι γονείς? Όχι, όχι, μπαμπά. Εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ. Είστε καλύτεροι γονείς. Ναι, μαμά, σας παρακαλώ, μας αφήσετε σε αυτήν. Μαμά, μπαμπά, μην μας αφήσετε ποτέ. Σας αγαπάμε.